Καλησπέρα σας, κύριε Σπουρδαλάκη. Είναι χαρά που σας έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας. Το δεύτερο μέρος. Λυπάμαι που ίσως διακόπτω ένα πολύ έντονο διάλογο. Έτσι είναι εδώ οι διάλογοι, κύριε Σπουρδαλάκη. Είναι έντονο. Σας, κύριε Σκορδαλάκη, δυστυχώς. Θα το συνεχίσω μετά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Διαβάζω το κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα. Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις, για τις διαδηλώσεις δηλαδή. Και ο τίτλος είναι «Όριμη ρύθμιση» και συνεχίζω να διαβάζω ότι «Κι όμως είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων να ανταποκριθούν στο όριμο κοινωνικό αίτημα να μην μετατρέπεται η άσκηση ενός συνταγματικού δικαιώματος σε άλοθη για τον βασανισμό της πλειοψηφίας». Λοιπόν, κάνει λόγο για μια αναγκαία ρύθμιση, η οποία έχει αργήσει πολύ, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται και φαίνεται ότι θα ψηφιστεί πριν φτάσει στην Ολομέλεια? Κοιτάξτε, λίγο πριν, παρακολουθώντας την συζήτηση, η οποία ήταν έντονη, ουσιαστικά επικεντρώνονταν στις συνέπειες μιας λογικής που θέλει να εκμεταλλευτεί την κρίση ως ευκαιρία για την αναπαραγωγή των ανισοτήτων, ενδεχομένως την ευάθυνση των ανισοτήτων, μια δυναμική η οποία οδηγεί σε μια έμεση, αν θέλετε, συνέχεια της μνημονιακής λογικής. Στο πολιτικό επίπεδο νομίζω η συγκεκριμένη διάταξη για τις, όπως λέγεται, τις συγκεντρώσεις, τις συναθρήσεις, όπως λέει το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι στο πολιτικό επίπεδο η ίδια λογική. Και είναι μια λογική η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Η κρίση τελευταία, μετά την, θα έλεγα, επιπόλεια και επιφανειακή αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 7-8, η κρίση του κορονοϊού, ουσιαστικά έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλους για τον περιορισμό της δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα. Το βλέπουμε στην Ουγγαρία, το βλέπουμε στην Λευκορωσία, το βλέπουμε σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, το βλέπουμε υπερατλαντικά, το βλέπουμε στην Άπο Ανατολή και στη Λατινική Αμερική. Και νομίζω εδώ είναι η ελληνική εκδοχή και στο πολιτικό επίπεδο αυτής της της χρήσης σε αυτό το επίπεδο του περιορισμού της δημοκρατίας. Περιορισμός της δημοκρατίας, λέτε. Είναι σαφές. Όταν περιορίζεις την κοινωνική, θα έλεγε κανείς, αντιπολίτευση, την κοινωνική αντίδραση, η οποία αποτελεί εξορισμού ένα πνεύμονα δημοκρατίας για την ανανέωση της πολιτικής ατζέντας, για την άσκηση αντιπολίτευσης, για την δημιουργία, αν θέλετε, της κοινωνικής δημιουργίας και συμβολής στο νέο που πρέπει να ανανεώνει τη δημοκρατία και οι θεσμοί, νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Και αν δει κανένας τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι μάλλον ακραία και θέτουν ουσιαστικά. Παραδείγματος χάρη, καταργείται το. Μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί ότι ο επικεφαλής που θα είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση θα πρέπει να καλεί τα ΜΑΤ και να συνεργάζεται με τα ΜΑΤ για την εξέλιξη. Μπαίνουν περιορισμοί χώρου, κάτι που δεν είχε εφαρμοστεί ούτε επί χούντας. Ανά πόλη θα υπάρχουν
χωρισμένοι περιοχές οι οποίες θα απαγορεύεται οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ακούσαμε σήμερα κύριε Σπουρδαλάκη τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι αφορά διαδηλώσεις 50-100 άτομων. Ισχύει κάτι τέτοιο που φαίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, η δημοκρατία και η φιλελεύθερη δημοκρατία, ο πολιτικός φιλελευθερισμός δεν μετράει ποσότητες. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του και αριθμούς, ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ανοχή. Ο κλασικός φιλελευθερισμός, ο πολιτικός φιλελευθερισμός, το οποίο ανεξαρτήτως αν θέλετε ιδιαίτερης αποδοχής και ιδιαίτερης συμμετοχής στο πολιτικό φάσμα όλοι αποδεχόμαστε ή πρέπει τουλάχιστον να αποδεχόμαστε, δεν αντιλαμβάνεται ή δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται με αυτά τα πράγματα. Βεβαίως γίνεται όμως, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε καθηγητά, 30 παρακαλώ. Άνθρωποι να μπλοκάρουν το κέντρο και να κόβουν όλους τους υπόλοιπους mm-hmm. προσπαθούν να πάνε το πρωί ή το μεσημέρι στη δουλειά τους. Εδώ υπάρχει η εξής λογική. Πάρα πολλές φορές, όχι μόνο στο ζήτημα της κοινωνικής διαμαρτυρίας, υπάρχουν πράγματα τα οποία είτε είναι υπερβολικά, είτε είναι πράγματα τα οποία αισθητικά πολλοί από εμάς έχουν επιφυλάξεις κτλ. Ωστόσο, η κατάργησή τους ή ο περιορισμός τους μέχρι καταργήσεως δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει λογική. Γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί συνάνθρωποι μας από την κακή χρήση του αυτοκινήτου τραυματίζονται ή και χάνουν τη ζωή τους. Δεν σκέφτηκε κανείς να απαγορεύσει την χρήση του αυτοκινήτου. Αντίθετα, προσπαθεί να ρυθμίσει συλλογικά και δημοκρατικά κατά κάποιο τρόπο αυτούς και να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους ή αυτές τις ακρότητες κατά αναλογία αυτού του οποίου συζητάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ σε μία λογική του επιτρέψτε μου, η ώρα ίσως το επιτρέπει, βρήκαμε παπά να θάψουμε να θάψουμε έχουν τεντεύση. Ακουστεί χειρότερα εδώ με συγχωρεί, δεν συνηθίζω τέτοια γλώσσα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ξεπερνάει τον εαυτό ότι συντάσσεται με ακραίες λογικές ή πρακτικές πια που έχουμε δει τους τελευταίους 3 μήνες σε παγκόσμια κλίμακα, από την Χιλή και τη Βολιβία που έβγαλαν τους ναρκέμπορους και τους κουντικούς από τις φυλακές, μέχρι την απαγόρευση των εκτρώσεων σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στην Πολωνία συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος, και μια σειρά από άλλες τέτοιες λογικές, να ρυθμίσουν κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί η κοινωνική κινητοποίηση η οποία συμβάλλει με την οικονομική κρίση που προκύπτει τώρα και ότι είναι για να προβλέψει μάλλον να προλάβει κοινωνικές αναταραχές. Νομίζω πάντα ενοχλούσε και θέτει ένα βασικό ερώτημα για μας που έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε λίγο πιο θεωρητικά τα πράγματα. Είναι δυνατή η συμβατικότητα ανάμεσα στον πολιτικό φιλελευθερισμό και στη δυναμική που έχει πάρει ο σύγχρονος καπιταλισμός? Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κοινωνία μας. Μάλιστα. Ένα ακόμα που βγαίνει από το νομοσχέδιο, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει θέμα συλλογικής ευθύνης? Λέει δηλαδή ότι είναι όλοι υπεύθυνοι ή αυτοί που οργάνωσαν τη διαδήλωση, αν κάποιος κάπου στη γωνία, στο παραδίπλα, πίσω από τη γωνία, σπάσει κάτι. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Προφανώς δεν είναι. Δεν είμαι. Τα νομικά μου είναι αρκετά σκουριασμένα και παλιά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό στοιχειώδες. Δεν μπορεί να υπάρχει έννοια κοινωνικής ευθύνης, συλλογικής ευθύνης, η οποία μεταφέρεται σε εκείνον που έχει πάρει την άδεια. Δηλαδή θα λειτουργούν η κοινωνική κινητοποίηση
πολιτική, μεγάλη, μικρή, μεσαία και τα λοιπά, θα λειτουργεί με επικεφαλής κάποιο αυτοφοράκια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πάλι μια λέξη που ήθελα να αποφύγω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Στην αγορά αυτή. Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνεται αυτό. Δεν έχει νόημα αυτό. Για μένα είναι, και νομίζω ότι και δικονομικά θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Σπουρδαλάκη, κυρία καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ξενυχτήσατε μαζί μας. Νομίζω μας φωτίσατε από ακαδημαϊκή σκοπιά για ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι, παρότι σε αυτή την εκπομπή το πιάσαμε πρώτη μετά την εφημερίδα των συντακτών, τώρα ξεκινάει να συζητιέται στη δημόσια σφαίρα και να προβληματίζει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Είναι καιρός να σκεφτούμε αυτή τη σχέση των πρακτικών συνεπειών του πολιτικού φιλελευθερισμού με τη δυναμική που παίρνει ο καπιταλισμός σήμερα, μετά από αυτή την κρίση και την κρίση που έχει προξενήσει, έχει οξύνει η κρίση της πανδημίας, και να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε. Μάλιστα. Μόνο με δημοκρατία, μόνο με σύνεση, μόνο με συμμετοχή και με κοινωνική συμμετοχή μπορούμε να απαντήσουμε αυτά τα ζητήματα. Με αυταρχισμό και με αστυνομικά μέτρα, νομίζω οι συνέπειες θα είναι πολύ δυσμενείς για το μέλλον της δημοκρατίας μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, κυρία Γιαμαλή. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Στον κύριο Χρυσομάλη. Βεβαίως. Σπυρό μου, σε σένα θα. Που λέει ο κύριος Πουδαλάκη.